Το βιβλίο Τρούλος είναι ένα πρωτότυπο ιστορικό και μουσικό αφιέρωμα του σχολείου μας για 7 αγωνιστές της Δυτικής Μακεδονίας, για 7 δηλαδή σπουδαίες μορφές που αγωνίστηκαν ηρωικά και οι περισσότεροι από αυτούς σκοτώθηκαν προσπαθώντας να απελευθερώσουν τα εδάφια αυτά στα οποία ζούμε, τα εδάφια της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εκπρόσωποι από όλους τους δομούς και από τους 4 δομούς της Δυτικής Μακεδονίας και από την Πτολεμαϊδα, ο Φαρμάκης και από την πόλη της Κοζάνης και από την Καστοριά και από τα Καρακανά και τη Σιάτιστα και από τη Φλόρινα. Και με αυτό το βιβλίο θέλουμε να εκπέμψουμε το μήνυμα της ανάγκης της γνώσης της τοπικής ιστορίας. Καλά κάνουμε και μαθαίνουμε την ιστορία του έθνους μας, της πατρίδας μας, τη συνολική ιστορία εννοώ. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραμιλούμε την τοπική ιστορία. Επομένως, με αυτό το βιβλίο, που ξαναλέω, είναι ένα ιστορικό και μουσικό αφιέρωμα, καθώς περιλαμβάνει και τις παρτιτούρες της συναυλίας αλλά και το DVD της επίσημης μαγνητοσκόπησης στο Μέγαρο Μουσικής τον Νοέμβριο του 2021. Με αυτό το βιβλίο, επομένως, θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και ολόκληρη κοινωνία, πρέπει να αποκαταστήσει στις συνειδήσεις τις ιστορικές και όχι μόνο τον αγώνα ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα εδάφη τα εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, τα δικά μας εδάφη. Το βιβλίο το προμηθεύεται όποιος θέλει από το σχολείο μας που έχει εκδώσει πολλά αντίτυπα, υπάρχει ήδη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας κανονικά με ISBN, είναι επίσημα αναγνωρισμένο, το μουσικό σχολείο δηλαδή έχει καταχωρηθεί ως συγγραφέας θα έλεγα και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έχουν αποκτήσει και αυτή την εμπειρία. Με 1.200 περίπου Μακεδόνες και με υπαρχηγόντων επίσης της Τινόρου, είμαι ένας Τωριανός του Τρούλου. Γεννήθηκε, έδρασε στην περιοχή, στην πόλη της Νάουσας και αντιμετώπισαν τα στρατεύματα του Αλέξη Θεσσαλονίκης. Εκεί πολιορκημένος ο Ποκαρέσκας παραμένει με τους. Είμαι ο Σιατιστινός. Το 1832 άρχισε να γράφει τα ενθυμήματά του ως το 1941. Το έργο του έχει εκδοθεί σε 3 τόμους με τη μέλεια του Βλαχογιάννη και πεθαίνει στη Στυλίδα το 1872. Η περίπτωση του Κασομούλη είναι η περίπτωση ενός λόγιου αγωνιστή και είναι ξεχωριστή. Είναι πολυεπίπεδος, έμπορος προκειμένος, αγωνιστής άγνος, προσπαθεί να οργανώσει την επανάσταση στη Μακεδονία χωρίς επιτυχία. Αλλά δεν εγκαταλείπει, το συναντάμε στο Μεσολόγιο, στον Βορειά, στη Ρούμελη, στα νησιά. Λόγιος που γράφει για την Επανάσταση με βλέμμα διαστητικό και ύφος γλαφυρό. Επόμενος είναι ο Θόδωρος Γιάκας, από οικογένεια αρματολών των Χαρβενών. Ο Γιάκας το 1833, με τον καθορισμό των συνόρων του ελληνικού κράτους, εγκαταλείπει οριστικά την Δυτική Μακεδονία και εγκαθίσταται στη Λαμία. Η ουσιαστική συμβολή του Ζιάκα είναι στην επανάσταση που ξεσπά στη Θεσσαλία στα χρόνια του Πυρμαϊκού Πολέμου. Στον κόσμο των Βλάχων είναι γνωστή η μάχη που έδωσε στη Φλουριά Χασίων το 1854, η οποία έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη ως ο μεγάλος χαλασμός. Στη συνέχεια οργανώνεται στο Σπήλαιο κοντά στο σημερινό Ζιάκα και δίνει και εκεί τη μάχη του. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877, ο Ζιάκας, αν και 73 ετών, δίνει μια ακόμα νικηφόρα μάχη στο Μουζάκι. Ο Ζιάκας πεθαίνει το 1881 στη Λαμία και δεν έχει πραγματοποιήσει το όνειρό του της επιστροφής και της εγκατάστασής του στα Χαρβενά. Περιοχή του Ολύμπου, το 1881, στις αρχές του 24 αποδέχεται. Δεν είμαστε όσο πάνω, αλλά άκουσα με προσοχή τη συνάδελφο, είπε χειρονόμα. Ήταν και πολύ χρόνο, αλλά τι κάνουμε εδώ τώρα. Επανάσταση. Διαβάζω πολλά χρόνια για αυτό το γεγονός. Είναι ένα ανεξήγητο γεγονός για την επανάσταση. Όσο διαβάζει κανείς γι' αυτό, αντιλαμβάνεται πόσο ανεξήγητη υπήρξε και πόσο παγκόσμιο γεγονός ήταν, αν και σήμερα ενδεχομένως να μην περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρξε ένα ίσως το τελευταίο παγκόσμιο γεγονός που οφείλει τους Έλληνες. Thank you.
μεγάλη αφορμή και αιτία για πολλά πράγματα. Επανάσταση βέβαια, εγώ τώρα επειδή είμαι λίγο έτσι περίοδο, οι λέξεις που ξεχνάμε με δύο προθέματα μου είναι πάντα πολύ ύποπτες, όπως επανυποβολή, επαναπρόθεση και δεν ξεχνάμε με δύο προθέματα μου δημιουργεί μια ασάφεια. Ενώ η ανατροπή, ας πούμε, με το Revolt είναι πιο σαφές. Αλλά εξεχέρσεις, οι Έλληνες μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, μετά την άλωση, από ό,τι φαίνεται έκαναν περίπου 150. Το ανεξίδιο της πρόθεσης είναι συνέχιστο να προσπαθούν και δείχνει αυτή την ανάγκη ενός λαού, έτσι. Εξεγέρσεις βέβαια από την χάνη, ενώ η Ανάσταση κερδίζει. Και αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά της Ανάστασης του 1821, η οποία 200 χρόνια πριν και σήμερα συνέχιζε να λαμβάνει χώρα, γιατί χρειάζεται περίπου 10 χρόνια στην υπόθεση να τελειώσει. Εξήγησε το γεγονός και ενηγματικό το ότι το 1/3 του πληθυσμού των Ελλήνων, σύμφωνα με τις πρώτες απογραφές του Καποδίστρια, χάθηκε σε αυτή την περίπτωση, στην υπόθεση. Είναι το 1/3 του πληθυσμού ενός λαού, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι τώρα που είναι μια σκέτς και θα το συζητήσουμε έτσι αφρά την καρδία. Είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι ένας λαός είναι έτοιμος να αφανιστεί. Αυτές οι συνθήκες δεν είναι συχνές, είναι σπάνιες και χρειάζεται και ένας σπάνιος λαός που έχει τη διαχρονία του, ένας σπάνιος λαός εκείνη τη στιγμή να τα κάνει αυτά τα πράγματα.